Επειδή ξανθιά νεράιδα έχεις, είπα να έρθω σε μελαχρινό. Ορίστε, να έχουμε όλες τις ποικιλίες. Και τι μελαχρινάκι είσαι εσύ, το είπα και πριν. Πω. Πόσες φορές έχεις δει την ταινία στη ζωή σου? Την έχω δει αρκετές φορές όταν ήμουν μικρότερος. Τώρα την ξαναείδα όταν μου έγινε η πρόταση μια φορά. Δεν ήθελα να την ξαναδώ για να μην επηρεαστώ και μιμηθώ έτσι τις εκφράσεις και τον τρόπο του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τον οποίο λατρεύω, εξαιρετικός. Είναι μύθος. Έχεις βρεθεί ποτέ στη θέση του μανού σου, δηλαδή να είσαι με έναν άνθρωπο που δεν τον ήθελαν οι γονείς σου για κάποιο λόγο? Όχι, δεν μου έχει τύχει. Όχι. Και το αντίθετο συμβαίνει με μένα, γιατί είμαι συνήθως ο γαμπρός που θέλει κάθε πεθερά. Εσένα σε θέλουν όλοι. Μα είσαι τόσο γλυκός. Ξέρεις τι είναι από το. Μάλλον ξέρεις, μου είχαν συνηθίσει από τα μυστικά της ΕΔΕΝ και αυτό το χαρακτήρα που έκανα τότε, το Λουκά, που τον είχαν λατρέψει. Και τον θέλαν όλοι για παιδί τους. Σε έχει καλοπιάσει ποτέ πεθερά? Αμέ. Σου μαγείρευε, τι έκανα? Μου έχουν φέρει τα ψή. Με τι? Με τη ρόπιτα. Θα το πω στη μάνα μου την άλλη φορά, στείλει. Εσύ δεν χρειάζεται να με καλοπιάσεις. Όποτε θες εδώ είναι. Για έναν έρωτα, θα παράκουγες την οικογένειά σου? Κοίταξε, δεν νομίζω θα χρειαζόταν να την παρακούσω, γιατί η οικογένειά μου γενικά είναι πάρα πολύ υποστηρικτική στις επιλογές μου. Αλλά αν ήμουν τρελά παθιασμένος, ναι, νομίζω ότι θα παράκουγα, γιατί δεν λειτουργώ τόσο πολύ με τη λογική. Λειτουργώ πολύ περισσότερο με το συναίσθημα. Η Μαρία Κορινθίου, μετά από αυτό το ρόλο, έγινε κούκλα. Εσύ, αν σου γινόταν η αντίστοιχη πρόταση, θα σε έβλεπα κούκλο πάνω στη λαμπάδα μου? Ω, θα ντρεπόμουν πάρα πολύ. Η Μαρία είναι όντως μια κούκλα. Σου έχουν κάνει ποτέ μια ακραία πρόταση για δουλειά, είτε για διαφήμιση, και να πεις όχι? Μου είχαν κάνει πρόταση να εμφανιστώ στη διαφημιστική καμπάνια εσωρούχων. Το οποίο τότε δεν μου το επέτρεψε βασικά το κανάλι να το κάνω. Πέρυσι που ήρθε και σε ρώτησα, μου είπες ότι δεν ήθελες να κάνεις οικογένεια. Ναι. Τώρα που έρχεται νέα χρονιά, μήπως το ξανασκέφτηκες? Ναι, το ξανασκέφτηκα. Δεν θέλω να κάνω οικογένεια. Δηλαδή να μην σου πω κάτι παραπάνω, να μην σου προτείνω κάτι? Όχι, μωρέ. Άστο. Αν είναι να γίνει, θα έρθει από μόνο του. Κρίμα, και είσαι καλό παιδί και σίγουρα σε θέλει η μάνα μου. Σε θέλει. δεν πρέπει. Καλύτερα στα κλεφτά, παιδί μου. Έχει πιο γούστο. Εντάξει. Έτσι. Θα το σβήσω στο μοντάζ. Εντάξει, λοιπόν.